Το ΑΠΟΕΛ επιστρέψατε και πήρατε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα σε κομβικό σημείο του πρωταθλήματος. Ναι, ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξανά με μια δύσκολη ομάδα που παίξει καλά. Έχει καλούς παίχτες, καλό προπονητής. Αλλά ευτυχώς εμείς παίξαμε καλά. Λίγο καλύτερα το δεύτερο ημίχρονο, αλλά δόξα στον Θεό καταφέραμε και νικήσαμε. Ρενάτο, παρά το ότι μείνατε με 10 ποδοσφαιριστές και πάλι η Ομόνοια κατάφερε να διαχειριστεί το αποτέλεσμα και να πάρει την νίκη. Είναι σημαντικό να συνεχίζουμε με αυτό το τρόπο που είμαστε τώρα. Το τελευταίο παιχνίδι έπαιξαμε καλά. Δυστυχώς χάσαμε το μεγάλο ντέρμπι, αλλά σήμερα παίξαμε καλύτερα. Είχαμε άλλες 2-3 ευκαιρίες για να σκοράρουμε άλλο γκολ για να είμαστε πιο ήρεμοι. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν καλό για μας. Πολλοί ποδοσφαιριστές πλέον έχετε συμπληρώσει απαγορευτικό αριθμό μετά την διακοπή. Τώρα είναι σημαντικό να ξεκουραστούμε λίγο, να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε, να διορθούμε και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Επόμενο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ με πολλές απουσίες όμως και λόγω καρτών. Ναι, αλλά μακάρι να έχουμε άλλους παίχτες που είναι εκτός, που μπορούν να παίξουν και να βοηθήσουν. Έχουμε τώρα τη διακοπή που να μας δώσει χρόνο για να παλέψουμε και να επιστρέψουν οι άλλοι και σίγουρα να είμαστε 11 από την αρχή και να παλέψουμε για την νίκη. Renato, thank you very much. Ευχαριστώ.